Καλή καλημέρα, σομέρα. Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Ε, κοίταξε να δει τώρα τι γίνεται. Θα μα τα πει και ο Παναγιώτη. Απλά εγώ να κάνω την εισαγωγή. Ε, Χθε δεν αξιολογήθηκε ίσω όσο θα έπρεπε, γιατί δεν είχαμε και ο, οπτικό υλικό. Δηλαδή, η είδηση ήταν ότι ένα άνθρωπο. μπήκε να κλέψει ένα κοσματοπολείο, αυτοτραυματίστηκε. Βγαίνοντα από την Τζαμαρία, από δηλαδή, τη ζωή του, δηλαδή, μιλάμε εκεί. Μετά όμω τον είδαμε το βίντεο που βγήκε στην Ελλάδα. μισό Ήρθε ένα βίντεο από το πρώτο θέμα η ιστοσελίδα πρώτο θέμα έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, το έχει τραβήξει κάποιο με κινητό τηλέφωνο. Θα το δούμε και όλα, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε για να μας εξηγεί ο Παναγιώτης Πυρόπουλος τι ακριβώς Ευχαριστώ. έχει γίνει. Γιατί το βίντεο είναι αυτό που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. ερωτήματα. Και το βλέπουμε αμέσω τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Όχι. Αυτά είναι τα πλάνα από την τζαμαρία Αυτά είναι που έχει βγάλει. Όχι, τζαμαρία. όχι. Α περιγράψουμε λίγο το πώ τουλάχιστον έχουν, έχουν, έχει αποτυπωθεί η είδηση ή η ενέργεια στα. Α, ε, μισό λεπτό, γιατί ξέρεις. είναι θολό και θέλει εξήγηση. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι κάποιου να τον κλωτσάνε, να κλωτσάνε την τζαμαρία και να φαίνεται να τον χτυπάνε στο κεφάλι τη στιγμή που ο ληστή, α το πούμε έτσι, προσπαθεί να βγει. Βγαίνει. Και πέφτει κάτω. Εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι κανείς αυτή τη στιγμή δεν, είναι, ε, δεν έχει τη βεβαιότητα να πει εάν ε, τα χτυπήματα αυτά έχουν παίξει κάποιο ρόλο στο θανάσιμο τραυματισμό του. Και εδώ παίρνει το λόγο ο Παναγιώτης. Στο τελευταίο κομμάτι, θα ήθελα να σου πω ότι οι γιατροί του Ευαγγελισμού, τουλάχιστον από τα θλαστικά τραύματα που έχουν δει στο κεφάλι και στο πάνω μέρο του σώματο από τον άντρα ηλικία περίπου 30-35 χρονών, τοξικομανής αναφέρουν οι πρώτε πληροφορίε, δεν φαίνεται να είναι αυτά τα οποία έχουν επιφέρει το θάνατο. Βέβαια, για να είμαστε απολύτω σίγουροι, αυτό αναμένεται να διαλευκανθεί, τουλάχιστον να αποτυπωθεί στην ιατροδικαστική έκθεση που θα γίνει μετά την νεκροψια η οποία προσδιορίζεται χρονικά την, την Δευτέρα. Μέχρι τότε ενδεχομένως αυτά τα ερωτήματα και οι απορίες που έχεις Σπύρο, εσύ και όλοι εμείς ενδεχομένως να παραμείνουν μέχρι την Δευτέρα. Το περιστατικό εξελίσσεται όπως είπατε περίπου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι. Ένας νεαρός άνδρας ενδεχομένως εκμεταλλευόμενος την ολιγόλεπτη αποσία του ιδιοκτήτη Κοσματοπολίου, συνοδό Γλάστονο 2, στο κέντρο τη Αθήνα, μπαίνει μέσα στο κοσματοπολείο. Δεν είχε αποσαφινιστεί αν ήταν ακόμα μέσα ο ιδιοκτήτη ή τουλάχιστον ο ιδιοκτήτη την ώρα που μπήκε ο δράστη, κατάφερε εκείνο να βγει έξω. Γεγονό είναι ότι με την απειλή μαχαιριού. Είτε ο ιδιοκτήτη βγήκε έξω, είτε παρέμεινε μέσα, όπω και να έχει, εκείνο πώ μπόρεσε και πήρε μερικά κοσμήματα από τι προθήκε. Στη συνέχεια, όπω συνηθίζεται όμω σε όλα τα κοσμοτοπολία, η πόρτα κλείνει αυτόματα, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό τη. Στο συγκεκριμένο βίντεο που βλέπουμε από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, από την ιστοσελίδα, αρχικά θα δούμε ότι προσπαθεί με μία πυροσβεστήρα να σπάσει τα τζάμια προκειμένου να βγει, προς το, να βγει έξω. Έχει σπάσει αρχικά τι προθήκε και μετά τα από κάτω τζάμια. Και στο τέλο προσπαθεί, βλέπουμε στο βίντεο, προσπαθεί να βγει από την κάτω μεριά από τι προθήκες, από την πρόσωψη του κοσματοπολίου. Α, αυτό για να καταλαβαίνει δέχεται... ο κόσμο, τα ρολά είναι η σημερινή εικόνα του Εικόνα του, του, του κατάστηματο. Εκεί ρολά. αρχίζει και δέχεται. Έχουν μαζευτεί σύμφωνα με αστυνομικέ πληροφορίε. Έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 10 άτομα. Γιατί ο ιδιοκτήτη, όσο φαίνεται, ήταν εξωτερικά, είχε καταφέρει να βγει yeah. έξω από το κατάστημα. Έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 10 άτομα και επιχειρούν ουσιαστικά να εγκλωβίσουν, να, να παραμείνει μάλλον ο δράστη στο εσωτερικό του καταστήματο, προκειμένου να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει. Εκεί βλέπουμε τα δύο άτομα να αρχίσουν να τον κλωτσούν. Υπάρχουν βέβαια και κάποια θράσματα από τα τζάμια τα οποία κλωτσούν και εκείνα, βλέπουμε στα, στα πλάνα. Ε, ε, να γκλοψούν την ώρα που προσπαθεί να βγει ο δράστη ναι. έξω από το κοσματοπολείο. Και, και αν βλέπουν οι, οι, οι τηλεθεατέ να κρατάει κάτι που κοκκινίζει είναι κόκκινο, είναι, ένας είναι ένα είναι ένας πυροσβεστήρα. Είναι ένα πυροσβεστήρα που αρχικά έχει σπάσει τα τζάμια εσωτερικά ναι. και εξωτερικά. Του καταστήματο. Προσπαθεί, εγκλωβισμένο όσο ήταν, προ... προσπαθεί να βγει έξω από το κατάστημα. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν υπό την επίρρρεια. Εδώ φαίνεται να κρατάει τον πυροσβεστήρα. Είναι το ρεπορτάζ σπάσει... όλο που μα είπε. Γύρω-γύρω είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά. Αυτό με τον πυροσβεστήρα δεν ξέρω τι κάνει. Μα λε ότι είναι και τοξικομάνη. Δεν ξέρω αν ήταν και υπό την επίρρρρεια. είναι σε θέση να μπορεί να. Αρχικά έχει σπάσει δε... βέβαια τα τζαμινά. Εδώ πρέπει να προσπαθεί να βγει εξωτερικά, να προσπαθεί να διαφύγει, μαζί με τον πυροβεστήρι στα χέρια τρώει κάποια λαχτίσματα στο πρόσωπο και στο πάνω μέρος του σώματος από τα α, δύο άτομα τα οποία είναι ναι. ένα, δύο από τους δέκα τουλάχιστον που έχουν μαζευτεί. Να σου κάνω πράγματα. μια ερώτηση. Ορίστε. Έχουν κληθεί να καταθέσουν αυτοί που ήταν εκείνη τη στιγμή στο περιστατικό μετά το βίντεο. Δηλαδή μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο έχει πει η αστυνομία «Ω παρα παιδιά». Εδώ φαίνεται κάποιοι να δημιουργούν ένα θέμα. Για έλατε να μας πείτε. Μπορώ να σου πω ότι τη της, α, ασφάλειας α, έχουν ήδη υπελάβει καταθέσει. Έμειναν εκεί μέχρι τι 5 ώρα τα χαράματα από ότι τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω. και μάλιστα από αυτά τα δύο άτομα, ενδεχομένω ο ένα έχει και ταυτοποιηθεί το ποιο είναι σε λίγο αναμένεται και η ταυτοποίηση και του δεύτερου. Ε, επειδή πάντω είναι... μιλάμε για ταυτοποίηση και μέχρι τώρα είσαι πολύ προσεκτικό στο ρεπορτάζ, δεν μιλάμε για κατηγορίε. Είναι όχι, στο, 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 στο πλαίσιο. Στην έρευνα, στο, έρευνα είμαστε είναι τώρα. Είναι στο πλαίσιο τη έρευνα να υπάρχουν όλα τα στοιχεία, όλε οι καταθέσει. Υπάρχει βέβαια και το βίντεο που είναι χαρακτηριστικό. Και γι' αυτό λέγαμε ότι όλε οι απορίε και τα ερωτήματα θα μα λυθούν τουλάχιστον την uh, Δευτέρα. Να δούμε ουσιαστικά ναι. τα αίτια θανάτου uh, του uh, νεαρού άνδρα. <laughs> <laughs> Αρχικά, όπω σου είπα, η πρώτη σα Εδώ είναι, είναι και με την απαραίτητη επεξεργασία ακριβώς... είναι... αμέσω μετά είναι το είναι συμβάν. Μετά το συμβάν, ο... μετά τα λαχτίσματα που έχει δεχθεί, που έχει πέσει στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα φτάνει η ομάδα Δία εκεί και έχει ειδοποιηθεί και ασθενοφόρο. <σομίως> μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο Ευαγγελισμό. Όπου λίγο αργότερα εκπνέει, στα... ε, πεθαίνει ουσιαστικά μέσα στο νοσοκομείο. <σομίως> ή κατά τη διαδρομή, όπω αναφέρουν οι πρώτε πληροφορίε. Βέβαια, οι πρώτε αναφορέ από του γιατρού του νοσοκομείου Ευαγγελισμό αναφέρουν και μιλούν για θλαστικά τραύματα στο, στο πρόσωπο, στο κεφάλι Ας. και στο πάνω μέρο του σώματο, τα οποία τουλάχιστον προ το παρόν δεν φαίνονται ικανά να έχουν επιφέρει το θάνατο. Όπου όλα όμω ε, θα αποσαφινιστούν την Δευτέρα όταν γίνει νεκροψία, νεκροτομή και μπορέσει ο ιατροδικαστική μέσω τη ιατροδικαστική Εσύ... έκθεσης να μα πει για τα αίτια θανάτου. Εσύ Παναγιώτη, είσαι παλιά καραβάνα στο ρεπορτάζ και σε βλέπω είσαι και πολύ προσεκτικό στι διατυπώσει σου και παίρνει και πάντοτε αποστάσει γιατί δεν ξέρει κάθε φορά ένα συμβάν τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Ε. Είναι, είναι εύλογο και φυσικά όταν βλέπει ένα τέτοιο βίντεο, αρχικά όπω το έπεσε και εσύ, Ότι αρχικά είδαμε μια, ήταν μια κοινότυπη ληστεία ναι. ενό. Μετά βλέπει το, το βίντεο και λε τώρα. Ενδεχομένω υπό την επίρρρεια ναρκωτικών έχει βάλει σε ένα κοσματοπολείο, είναι μια απόπειρα ληστεία και στη ναι. συνέχεια ε, καταδίωκεται ενδεχομένω και συλλαμβάνεται. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ε, θα λέγαμε ένα εγκλωβισμό του ληστή μέσα στο κοσματοπολείο. Ε, κρατάει μαχαίρι, που οφείλουμε να το, να το πούμε. Ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει απειλήσει αρχικά. Γεγονό είναι ότι εγκλωβίζεται, προσπαθεί να σπάσει τα τζάμια, να απεγκλωβιστεί μόνο του. Βλέπουμε ότι ενδεχομένω είναι και από την επίρρεια. Βλέπουμε πω κουνάει πέρα, δόθε ναι. τον πυροσβεστήρα, χωρί να έχει κάποια συνοχή στι κινήσει του. Ε, βγαίνει προ τα έξω και τότε πέφτει πάνω σε τουλάχιστον δύο από του δέκα που βρέθηκαν εκεί, προκειμένου να τον εγκλωβίσουν και να έρθει η αστυνομία προκειμένου να τον συλλάβει δέχεται κάποια τράματα και χτυπήματα α, με κλωτσιέ ε, στο πρόσωπο, στο κεφάλι ε, mm. και υπάρχουν και κάποια τζάμια τα οποία κίνησαν ενδεχομένω το, ε, το, το ζήτημα και να δούμε το κατά πόσο, mm, mm. Ναι. γιατί βλέπουμε την ώρα που υπάρχουν αυτά τα λαχτίσματα πέφτουν και κάποια τζάμια που ήδη είχε σπάσει ο, ο, ο νεαρός και όταν βγαίνει έξω, βλέπουμε και κάποιου ψυχρεμότερου από του παρεμπισκόμενου να προσπαθούν να σταματήσουν τα δύο άτομα να συνεχίζουν να κλωτσούν και να επιτίθονται στον νεαρό. Η ηλικία είναι περίπου 30-35 χρονών. Δεν ξέρω αν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία ταυτότητά τα του, καθότι το δεν είχε από ό,τι φαίνεται πάνω ταυτότητα τα ή κάτι άλλο. Πάντω, Παναγιώτη, απαντήσει όλα τα ερωτήματά μα θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή που, όπω μα είπε, θα γίνει τη Δευτέρα. Αν θέλετε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσε ο, ο διοκτήτη του Κοσμοτοπολίου στην Κάμερα του ΚΑ για αυτό το περιστατικό. Απειλούσε ότι θα σκοτώσει αν πλησιάσετε. Έκανε χειρονομίες, Έψαχνε να βρει λεφτά. Δεν βρήκε γιατί δεν υπήρχαν, δεν λεφτά. Και τελικά δεν μπόρεσε, εγκλωβίστηκε γιατί έκλεισε πόρτα αυτόματα. Έκλεισε από πίσω, τότε μπήκε και δεν μπορούσε να βγει. Πήρε την Πορτογαλία, και έσπαγε τη Γαμαρία, έσπασε και αυτό. Και μπήκε από κάτω, έσπασε την την εξωτερική και βγήκε από, από κάτω. Ναι. Και κόπηκε και έμεινε στον τόπο, τον πήρανε, έφυγε.